Πυρός, είμαι πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου των Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Σήμερα πήραμε την απόφαση οι Φοιτητικοί Σύλλογοι των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, των Μηχανολόγων Μηχανικών και των Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων να προχωρήσουμε σε αυτή τη συνέντευξη τύπου, γιατί τα προβλήματα πλέον, τα οικονομικά που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές, είναι ήδη υπαρκτά και θα γιγαντωθούν όσο περνάμε στο χειμώνα. Από τα κυβερνητικά επιτελεία μας λένε ότι ο χειμώνας που έρχεται είναι δύσκολος, αλλά δεν μας λένε για ποιον. Την ίδια ώρα που οι επιχειρηματικοί όμιλοι έχουν πάρει 600 εκατομμύρια ευρώ σε επιδοτήσεις και το κράτος έχει δώσει για την πανεπιστημιακή αστυνομία γύρω στα 50 εκατομμύρια ευρώ, η πραγματικότητα για τον φοιτητή είναι εντελώς διαφορετική. Είναι αντιμέτωπος με την υποχρηματοδότηση που λαμβάνει η χώρα σε όλα τα ιδρύματα της χώρας, είναι αντιμέτωπος με την απειλή να δει το λογαριασμό της τηλεθέρμανσης να αυξάνεται, επειδή με απόφαση του κράτους ο ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου μπορεί να μην λειτουργήσει φέτος για να καλύψει τις ανάγκες θέρμανσης της πόλης της Κοζάνης, αναγκάζοντας τη ΔΕΙΑΚ να λειτουργήσει με πετρέλαιο και να μεταβιβάσει αυτό το κόστος στον καταναλωτή. Ζούμε με την απειλή να μας κόψουν το ρεύμα λόγω φυλής, όπως έγινε και μέσα στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου σε μια συμφοιτήτριά μας, στην οποία για 150 ευρώ της κόψανε το ρεύμα. Έχουμε δει φοιτητές να μένουν χωρίς φαγητό στο φοιτητικό εστιατόριο της Κοζάνης και χθες και της Φλόρινας. Με αγώνα μας τις τελευταίες ημέρες και με τις πρωτοβουλίες των συλλόγων μας, έχουμε καταφέρει για κάποιες μέρες οι φοιτητές να τρώνε δωρεάν με την παρουσία μας εκεί. Χθες ο εργολάβος της Λέσχης μας είπε ότι το φαγητό τελείωσε. Μας έδειξαν την γελία δικαιολογία ότι κάποιοι φοιτητές παίρνανε 2 ή 3 μερίδες και δεν τρέπονται καθόλου να αφήνουν φοιτητές νηστικούς. Οι ανάγκες των φοιτητών έχουν γίνει ένα παιχνίδι κέρδους σε βάρος τους. Ακόμα υπάρχει το ενδεχόμενο, σύμφωνα με τον αντιπρίτανη οικονομικών, επειδή το Ίδρυμα έχει να πληρώσει τη ΔΕΗ περίπου ένα χρόνο, μια τακτική που ακολουθείται από όλα τα ιδρύματα της χώρας, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, υπάρχει απειλή ακόμα και να κοπεί το ρεύμα και να προχωρήσουμε σε τηλεκπαίδευση. Οι συνάδελφοί μας από τη τυφλική εστία των κύλων μας λένε ότι δεν έχουν θέρμανση, ενώ ο χειμώνας έχει αρχίσει να μπαίνει σιγά σιγά στην πόλη μας και γενικότερα στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Ενώ για πάνω από 2 εβδομάδες δεν έχουν ζεστό νερό επειδή το Ίδρυμα δεν διαθέτει ακόμα πετρέλαιο. Δεν έχει προμηθευτεί το πετρέλαιο θέρμανσης. Αναγκάζονται 150 περίπου συμφοιτητές μας να χρησιμοποιούν 3 μεικτές ντουζιέρες, άνδρες και γυναίκες, όπου παίρνουν νερό από έναν ηλιακό θερμοσύφωνα, ο οποίος δεν φτάνει προφανώς για να κάνουν όλοι μπάνιο, με αποτέλεσμα κάποιοι να κάνουν ακόμα και με κρύο νερό. Αυτά είχα να πω εγώ.